Ξεκινώντας, να δώσω χαρακτήρα στην ομάδα δυναμίας και στον κύριο Τενέ για την νίκη. Νομίζω ότι σήμερα είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο επικράτησε από το πρώτο λεπτό η δύναμη και το πάθος, πιθανό και η θέληση. Σε αυτό το κομμάτι οι ποδοσφαιριστές της Λαμίας έδειξαν ότι θέλαν περισσότερα από εμάς στο παιχνίδι. Κάτι που κατάφεραν και το πέτυχαν. Όσον αφορά καθαρά το αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού, θεωρώ ότι στα πρώτα 20 λεπτά οι ποδοσφαιριστές μου χάσανε κάθε μονομαχία προσωπική. Δεν υπήρξε ηρεμία και υπομονή, δεν υπήρξε κράτημα μπάλας, κατοχή της μπάλας. Έχω ξανακρίνει σε κάθε παιχνίδι τέτοιο αντίπαλος. Εγώ πρώτος έχω αναφέρει ότι πριν ακόμα την έξω πρωταλήματος ότι η ομάδα της Λαμίας μαζί με την ομάδα του Ηρακλή θεωρώ και πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το μαραθώνιο της Β' Εθνικής. Ουσιαστικά δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Παρόλα τα 7 κόρνερ, δεν ξέρω πόσα ήταν στο σύνολο στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά μόνο μία φορά, αν θυμάμαι καλά, το νεόφυτος που ξέφυγε από ένα παίκτημα στον Πλημβέρι, ένα προσωπικό μακάρισμα. Είχαμε την πιο κλασική ευκαιρία του αγώνα σε μια πολύ όμορφη επίθεση, στο 30. Και σίγουρα η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν αυτή που έδειξε και βλέπα μια Λαμία με περισσότερη θέληση και ξανά λέω και πάθος. Στο δεύτερο ημιχρόνο νομίζω ότι μπήκαμε λίγο πιο διαβασμένοι, όχι ότι δεν είμαστε πιο πριν, μπήκαμε λίγο πιο ήρεμοι. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μπάλα, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο όταν χάνεις ένα παίκτη από πολύ νωρίς, πόσο μάλλον για ένα φωτοσφαιριστή όπως ο Τερμής, από το 51 του αγώνα. Επιλέξαμε και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε και το αριθμητικό μας μειονέκτημα. Γνωρίζετε πολύ καλά, όταν παίζεις κοντά σε μια πολύ καλή ομάδα, με ένα αξιόλογο προπονητή, είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο σου, ώστε να διαχειριστείς τον ίδιο τον αγώνα και τις αγωνιστικές συνθήκες που παρουσιάζονται. Μοιραία λοιπόν δεχτήκαμε ένα γκολ, είχε προειδοποιήσει και ο πριν νομίζω η Λαμία και πάλι με μια παρόμοια φάση. Δεν υπήρξε συγκέντρωση και από εκεί πέρα μετά τον γκολ που δεχτήκαμε προσπαθήσαμε με αξιώσεις να πατήσουμε πιο εύκολα περιοχή. Προσπαθήσαμε όμως, δεν τα καταφέραμε. Κάναμε ό,τι είχαμε και μπορούσαμε να κάνουμε. Χάσαμε και τον Τζίμο, τον Ναβάρο. Για τα τελευταία λεπτά αγωνιστήκαμε με 9 παίκτες. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο υπάρχει και σκοπιμότητα. Το αποτέλεσμα αυτό που μένει, αυτό που μετράει. Αν κάτι με χαροποιεί, αν μπορώ να βρω θετικά στοιχεία μέσα από μια ήττα, είναι η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και όχι όλων των ποδοσφαιριστών. Ίσως πρέπει να γίνει ένα restart και να αντιληφθούμε όλοι τελικά σε ποιον σύλλογο βρισκόμαστε, σε ποια ομάδα αγωνιζόμαστε. Σε καμία των περιπτώσεων δεν αμειώσω όχι την ομάδα της Λαμίας, καμία ομάδα εγώ προσωπικά. Αλλά βλέπετε τελικά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το δεδομένο λοιπόν σήμερα, το σημερινό, λέει Λαμία ΑΕΛ 1-0. Συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα της Λαμίας για την νίκη. Συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια ακόμα. Ξαναλέω με χαροποιεί η προσπάθεια από κάποιους ποδοσφαιριστές και κλείνοντας θέλω να δείξω κάτι πολύ προσωπικό, δεν θα ασχοληθώ ποτέ με τη διατησία, απλά θέλω να πω κάτι πολύ προσωπικό, επειδή ηλικιακά είμαι και λίγο νεαρός, ο κόσμος είναι λίγο πιο έντονος, μπορεί να διαχειριστεί ίσως το συνέστημά του, επειδή εγώ βιώνω λίγο έντονα το παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο, αυτό καθαρά προσωπικό σχόλιο, να ασχολούμαι με ερωτές, θα μου επιτρέψετε να έχω κάποια παράπονα από κάποιες συμπεριφορές επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.